Καλό στο βήμα τον Ευγενιάδη Γρηγόρη να προλογίσει την εκδήλωση. Αγαπητοί συμπολίτες, εκ μέρους των υποψηφίων του συνδυασμού μας, θέλω από καρδιάς να καταθέσω τα ακόλουθα. Τις δύο τελευταίες ημέρες, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, με τρόπο γκεμπελικό, άφησαν να διαρρεύσει η είδηση, μέσα σε εισαγωγικά, ότι ο αρχηγός του συνδυασμού μας, ο Γιάννης ο Σόντρας, μετά την θριαμβευτική νίκη του, για την οποία και ήδη οι αντίπαλοί μας είναι βέβαιοι πλέον, ότι τάχα δεν θα μπορέσει να αναλάβει και να ασκήσει τα καθήκοντα του Δημάρχου. Όλοι εμείς οι υποψήφοι, και πολλοί πιστεύω από εσάς, αναρωτηθήκαμε γιατί τάχα οι αντίπαλοί μας διαδίδουν τέτοια ασύστολα ψεύδι και τέτοιες παραπλανητικές πληροφορίες. Τελικά βρήκαμε την απάντηση. Το πολύ της λύπης φέρει παραφροσύνη. Οι αντίπαλοί μας από την μεγάλη λύπη και από την απόγνωσή τους, βλέποντας ότι την Κυριακή θα συντριβούν στις εκλογές, έχουν περιέλθει πραγματικά σε παραφροσύνη. Ναι, αγαπητοί μου. Μπροστά λοιπόν στον πανικό της επερχόμενης θριαμβευτικής νίκης, λένε ασύστολα ψεύδι. Είναι φανερό, είναι καταφανές, ότι οι αντίπαλοι μας έχουν χάσει την ψυχραιμία τους και έχουν ξεχάσει τους αγώνες της ευγενικής άμυλας και του εφαγωνίζεστε. Είναι ολοφάνερο ότι οι αντίπαλοι μας, μη έχοντας έντιμα και παραδεκτά μέσα, επιστράτευσαν το ψέμα και την παραπληροφόρηση. Απευθυνόμενοι εμείς οι υποψήφοι στους πολιτικούς μας αντιπάλους και όσους με προθυμία υιοθέτησαν τα ψέματά τους, τους ρωτάμε. Γιατί τάχα, επί 7 μήνες, αφού η περίφημη πειθαρχική ποινή που επέβαλε η περιφέρεια στον υποψήφιο δήμαρχό μας τον Γιάννη τον Σόντρα είναι από τον Οκτώβριο του 2013. Γιατί τόσο καιρό δεν το δημοσίευσαν, δεν το ανάρτησαν στο διαδίκτυο? Αν όσα ισχυρίζονται οι αντίπαλοι μας είναι αλήθεια, αν δηλαδή ότι τάχα ο δήμαρχός μας δεν θα μπορεί να αναλάβει και να ασκήσει τα καθήκοντά τους είναι αλήθεια, γιατί δεν ζήτησαν από το πρωτοδικείο να αποκλείσει το συνδυασμό μας? Γιατί δεν το κάνανε αυτό? Ασφαλώς και οι ίδιοι και οι νομικοί τους παραστάτες γνωρίζουν ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους της ελληνικής δημοκρατίας, αρμόδιο να αποφασίσει για την περίφημη αυτή πειθαρχική ποινή είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εκκρεμεί η αίτησή μας. Και είναι βέβαιο ότι θα δικαιωθούμε. Γιατί δεν περιμένουν? Αν είναι έντιμοι και έντιμοι αγωνιστές και αντίπαλοι, ας περιμένουν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν θα αργήσει. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι και όσοι κατασκεύασαν και αναπαρήγαγαν αυτές τις παραπλανητικές πληροφορίες προσπαθούν να ανακόψουν το ρεύμα του συνδυασμού μας και να μετριάσουν την ήττα τους. Αγαπητοί συμπολίτες, μετά από 40 χρόνια ενεργού άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στο πρόσωπο του Γιάννη Σόντρα, του αρχηγού της συνδυασμού μας, δεν συντρέχει κανένα κόλλημα. Καμία νομική απαγόρευση.
κανένας δικονομικός λόγος. Στις 1 Σεπτεμβρίου του 2014 ο Γιάννης ο Σόντρας θα αναλάβει και θα ασκήσει τα καθήκοντα του Δημάρχου. Τέλος, μετά από 50 χρόνια συμμετοχή στους πολιτικούς αγώνες, στο φοιτητικό κίνημα, στο συνδικαλιστικό κίνημα, έχω μάθει και θέλω να πω στους αντιπάλους ότι οι ωραίοι αγώνες είναι οι έντιμοι αγώνες και οι έντιμοι αντίπαλοι χρησιμοποιούν έντιμα και παραδεκτά μέσα και όχι παραπληροφόρηση και χτυπήματα κάτω από τη μέση. Εμείς οι υποψήφοι του συνδυασμού εκφράζουμε την αγάπη μας και την απεριόριστη εμπιστοσύνη στον αυριανό μας δήμαρχο, τον Γιάννη τον Σόντρα. Και σας καλούμε με ηρεμία και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε τον αγώνα. Ο Γιάννης ο Σόντρας θα αναλάβει τα καθήκοντα την 1η-9η του 2014 και θα τα ασκήσει με συνέπεια και επιτυχία την επόμενη πενταετία. Γεια σας, καλό αγώνα! Και τώρα μαζί μας είναι ο αυριανός δήμαρχος του Δήμου Έδεσας και της Βεγορίτιδας, ο Γιάννης ο Σόντρας. Αυτό είναι έκρηξη ανθρωπιάς. Αυτό είναι εξύψωση του ανθρώπου. Ευχαριστώ από βάθους καρδιάς για αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Είμαστε η ψυχή του τόπου. Είμαστε η καρδιά του τόπου. Έτσι. Είμαστε το μέλλον του τόπου. Από την αλλαγή, 3,5 χρόνια στη συναλλαγή, ήρθε η ώρα της απαλλαγής και αυτό όλοι το φωνάζουμε σήμερα. Τόσοι κι άλλοι τόσοι. Και τελικά η Πλατεία Ελευθερίας με τη σημειολογία της αποδεικνύεται μικρή για την αγάπη για τον τόπο. Έκρηξη ανθρωπιάς είπα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς
όλους όσους τα 3,5 χρόνια αυτά δημιούργησαν τις συνθήκες εκείνες ώστε να ξεκουμπώσουμε, να λυτρωθούμε, να βγούμε από το εγώ μας και να αντιδράσουμε σε κάθε μορφή η οποία μας κατεβάζει σαν ανθρώπους. Σήμερα ζούμε την εξύψωση του ανθρώπου. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που ζω. Ξεκουμπωθήκαμε, λευτερωθήκαμε, αντιδράσαμε μόλις σε 3,5 μήνες. Ήταν αρκετό για την ψυχή μας. Το μυαλό μας στο πίσω μέρος ξέρει τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο. Η εδεσαϊκή ψυχή ξέρει ποιο είναι το δίκαιο. Και αυτό το αποδεικνύεται περίτρανα σήμερα. Ήτανε μοναχικός ο δρόμος των 3,5 χρόνων. Σήμερα, στην κορύφωση αυτής της διαδικασίας, της προεκλογικής περίοδου, θέλω να σας πω ότι σε αυτήν την τετράμινη περίπου βόλτα και επικοινωνία με τον κόσμο, συνάντησα τον άνθρωπο, συνάντησα την ψυχή, συνάντησα αυτό το οποίο πρέπει να έχει κάθε τόπος, τους ανθρώπους του και την αγάπη για τον τόπο. Και αυτό το είδα να εκφράζεται μέρα με τη μέρα, να γιγαντώνεται, να κλιμακώνεται και τελικά να φτάνουμε σε ένα ποτάμι το οποίο ξεχυλίζει από αγάπη όμως για τον τόπο. Αυτή την αγάπη δεν πρόκειται να την προδώσω ποτέ. Αυτή την αγάπη δεν πρόκειται να τη λιδωρήσω ή την αλασπώσω ποτέ. Κάθομαι γυμνός απέναντί σας σήμερα. Δεν έχω χαρτιά, δεν έχω τίποτα. Καταθέτω τη ψυχή μου και την αγάπη μου για τον τόπο. Πορεύτηκα τόσα χρόνια με γνώμονα το συμφέρον και μόνο του τόπου. Πάντοτε απέναντί μου ήτανε τα προβλήματα των συνανθρώπων μου και πάντα ήμουνα δίπλα στις ανάγκες των συνανθρώπων μου. Αυτό με μεγαλύτερη ένταση, με μεγαλύτερη δύναμη θα το ασκήσω από την επόμενη των εκλογών κιόλας. Δεν περιμένουμε την 1η Σεπτέμβρη. Εμείς ήδη δουλεύουμε για τη μετά την 1η Σεπτέμβρη περίοδο. Τρισήμιση χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο με αξιοπρέπεια στηρίξαμε όσα ήταν σωστά, αντισταθήκαμε με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου σε όσες αποφάσεις το αντιστρατεύονταν. Δείξαμε νυφαλιότητα, σοβαρότητα και ασκήσαμε τα καθήκοντά μας σαν να ήμασταν η Δημοτική Αρχή η οποία αποφάσισε. Αυτό το αναγνωρίζουν ακόμα και η πλειοψηφία που μέχρι χθες λειτουργούσε ως μειοψηφία.
Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι ζήτησαν από εμάς να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Για εμάς προέχει το συμφέρον του τόπου. Δεν κάνουμε δημαγωγία. Δεν κάναμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Ασκήσαμε τα καθήκοντά μας για το καλό όλων. Γι' αυτό και σήμερα στέκομαι απέναντί σας περήφανα, λέγοντας ότι εγώ και οι συνεργάτες μου στο Δημοτικό Συμβούλιο κάναμε το καθήκον μας. Όποιοι δεν το έκαναν το καθήκον τους, στις 18 του Μαΐου είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν την απάντησή τους από εσάς. Αν εμείς δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας, θα μας φερθείτε ανάλογα. Αν αυτοί όμως δεν κάνανε σωστά τη δουλειά τους, τότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε στις 18 Μαΐου. Αποφασίζετε όχι μόνο για τον εαυτό σας. Αποφασίζετε για το μέλλον των παιδιών σας. Είναι μια περίοδος κρίσιμη η επόμενη πενταετία. Είναι μια περίοδος όπου κρίνονται πολλά σε ατομικό, σε οικογενειακό, σε κοινωνικό και τελικά σε εθνικό επίπεδο. Εμείς στην μονάδα του Δήμου της Έβεσας θέλουμε την καλύτερη ηγεσία. Αυτό είναι το διακύβευμα της 18ης Μαΐου. Με ποιους ανθρώπους θα πορευτούμε και θα δώσουμε τη μάχη σε αυτή την δύσκολη οικονομική και κοινωνική και πολιτική συγκυρία. Ποιοι μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ζωφερά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Ποιοι μπορούν να αντισταθούν στις νόρμες της Τρόικας και του Υπουργείου Οικονομικών κλπ. Ποιοι μπορούν να δημιουργήσουν την προσδοκία και να φέρουν το χαμόγελο ξανά στο στόμα των συνανθρώπων μας. Αυτό είναι το διακύβευμα. Αποφασίζετε. Ευτυχώς για όλους μας υπάρχει πλουραλισμός στις επιλογές. 5 συνδυασμοί ζωή να έχουμε στον Δήμο της Έβεσας. Τιμώ τους πάντες οι οποίοι έκαναν ένα βήμα μπροστά και προχωρούν και έθεσαν τον εαυτό στην υπηρεσία της κοινωνίας. Ένα χειροκρότημα για όλους τους συνετέχοντες στους συνδυασμούς. Είναι άξιοι σε αυτή τη συγκυρία να δηλώνουν παρόντες και να δέχονται προβλήματα πρόσθετα από αυτά που ο καθένας ατομικά έχει. Γι' αυτό τιμώ όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Αντίπαλοι μας είναι όσοι κάθονται εκ του ασφαλούς απέναντι, κρίνουν και σχολιάζουν χωρίς να μπαίνουν στις διαδικασίες και να αντιστέκονται. Η εποχή του εφησυχασμού πέρασε ανεπιστρεπτή. Η εποχή της ευμάρειας επίσης. Τώρα κερδίζουμε μέρα με τη μέρα τη ζωή μας. Και αυτό θα το κάνουμε μόνο όλοι μαζί. Βγαίνουμε από το καβούκι του εγώ μας. Σηκωνόμαστε από τον καναπέ μας. Φτάνει πια η μιζέρια και η εσωστρέφεια. Έξω όλοι μαζί στον δρόμο.
Απέναντί μας είναι τα προβλήματα του κόσμου. Δεν είναι ούτε κομματικός παροξυσμός η ένταση με την οποία βάζω το ζήτημα. Είναι μια βαθιά ουμανιστική αντίληψη η οποία λέει ότι ο άνθρωπος μόνο δίπλα στον άνθρωπο μπορεί να δημιουργήσει, μπορεί να μεγαλουργήσει και να ενώσει τη χαρά και να μειώσει τη λύπη. Ας δώσουμε λοιπόν όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα σήμερα. Σήμερα ξαναγνωρίζουμε, ξαναβαπτιζόμαστε στις αρχές της έννοιας της κοινωνίας. Ξεχάσαμε τι σημαίνει κοινωνία. Συνεργασία, συμπόρευση, συναγωνισμός. Όλα αυτά που μας κάναν τελικά να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Μία διοίκηση ακόμα και στο επίπεδο της Δημοτικής Αρχής έχει χρέος πέρα από την παραγωγή ενός συγκεκριμένου έργου να βάζει και ζητήματα πάνω στην νοοτροπία και στην ηθική και κανόνες αν μπορεί στην λειτουργία της κοινωνίας. Πρόταγμά μας το καταθέτουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου, σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα. Στο κέντρο μας, στο επίκεντρο της σκέψης μας, ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Για εμάς, κεντρική και βασική προτεραιότητα. Τα έργα, οι υποδομές, οι δομές και οι δράσεις αποτελούν υποστηρικτικό μηχανισμό της κεντρικής ιδέας. Άνθρωπος, γύρω από τον άνθρωπο οι επιλογές μας. Θα μπορούσα να χτίσω μια σελίδα η οποία θα λέει 1, 2, 3, 5, 10, 100 έργα ή πρωτοβουλίες τις οποίες εύκολα, αν θέλετε, να κατεβάσω και από το ίντερνετ και να τις διαβάσω. Δεν έχει νόημα. Πιστέψτε με, δεν έχει νόημα. Η πενταετία η οποία ξεκινάει από την 1η του Σεπτέμβρη, ένα πράγμα ζητάει. Ένα πράγμα και μοναδικό. Όλοι μαζί σχεδιάζουμε, αποφασίζουμε και υλοποιούμε. Ο Δήμος εργαλείο, ο Δήμος μοχλός, ο Δήμος δύναμη ανατροπής στα χέρια τα δικά σας. Δεν παρασυρώμαστε από τις φωνές τις εύκολες και τις γρήγορες της εποχής οι οποίες γαργαλάνε τα αυτιά. Για εμάς αυτό αποτελεί δέσμευση και είναι η ουσία και ο πυρήνας της πολιτικής μας. Πάνω σε αυτό χτίζουμε τις επιλογές μας. Πάνω σε αυτό στην κυριολεξία δομούμε τον Δήμο εργαλείο στην υπηρεσία του πολίτη. Έχετε ακούσει. Ο Δήμος με τα εργαλεία του. Αντιδημαρχία κοινωνικής πολιτικής. Στον Δήμο. Αντιδημαρχία αγροτικής πολιτικής και άρδευσης. Αντιδημαρχία τουρισμού και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας. Εργαλεία αναγκαία για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να χτίσουμε την επόμενη μέρα. Εάν αυτά δεν λένε τίποτα σε κάποιους που είχαν την ευκαιρία
να ασκήσουν διοίκηση και καταράκωσαν τα εργαλεία που έδωσε ο καταράκτης, ο Καλλικράτης. Καταράκτη το κάνανε, το Καλλικράτη. Τότε πείτε μου τι σημαίνει η απαξίωση του βασικού εργαλείου της συνδιαμόρφωσης με τους πολίτες, την Επιτροπή Διαβούλευσης. Την απαξίωσαν. Για εμάς η Επιτροπή Διαβούλευσης θα είναι το κέντρο των αποφάσεων του Δήμου. Με βάση αυτήν συνδιαλλαγόμαστε με τους φορείς και ομάδες πληθυσμού για να συνδιαμορφώσουμε τις επιλογές μας. Αυτό αποτελεί δέσμευση επίσης. Προσθέτω, έχεις δίκιο Πύλη, 3,5 χρόνια καταγράφεις την αγωνία της πόλης. Προσθέτω, ο Δήμος μας, 2 χωρικές ενότητες, οι οποίες ασυντόνιστες λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Για να γίνει μια εργασία στην Βεγορίτιδα, γνωρίζετε ότι πρέπει να ξεκινήσει τσάπα από την έδρα για να πάνε να σκάψει πάνω. Αυτή είναι η επιλογή της διοίκησης. Δεσμευόμαστε, όπως ήδη το έχουμε διακηρύξει, ισχυρή αντιδημαρχία στη Βεγορίτιδα με έδρα την Άρνησα, με εξοπλισμένη, στελεχωμένη, για να απαντάει στις ανάγκες της χωρικής ενότητας. Αυτά αποτελούν βασικά εργαλεία για να μπορέσουμε να ασκήσουμε τις πολιτικές που χρειαζόμαστε. Με αυτά θα δώσουμε απαντήσεις στα άμεσα προβλήματα που ο καθένας διαχειρίζεται σε προσωπικό αλλά και συλλογικό επίπεδο. Εξειδικεύω τους άξονες πάνω στους οποίους θα προχωρήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Πρώτος πυλώνας πάνω στον οποίο κτίζουμε τις επιλογές μας. Κοινωνική πολιτική, προστασία των συμπολιτών μας, οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Μέχρι τώρα, ξέραμε ότι είναι συγκεκριμένες οι ευπαθείς ομάδες. Πλέον το σύνολο της κοινωνίας ομαδοποιείται σε αυτές τις ομάδες και επιλογές. Γι' αυτόν τον λόγο χτίζουμε την αντιδημαρχία κοινωνικής παρέμβασης. Γι' αυτόν τον λόγο κοινωνικό ιατρείο. Γι' αυτόν τον λόγο κοινωνικό παντοπολείο. Γι' αυτόν τον λόγο κοινωνικό φαρμακείο. Γι' αυτόν τον λόγο οργάνωση και συντονισμός των εθελοντικών οργανώσεων του Δήμου. Ούτε ένας πολίτης νηστικός, ούτε ένα παιδί χωρίς δεκατιανό, ούτε ένα σπίτι με κομμένο ρεύμα. Δεύτερος πυλώνας παρέμβασης, κατά προτεραιότητα και αυτός. Ό,τι έχουμε κερδίσει σε επίπεδο δομών και υποδομών, αυτό πρέπει να συντηρηθεί. Ό,τι τόσα χρόνια κερδίσαμε και κατακτήσαμε, πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό. Χρήματα δεν βρίσκονται να τα ξαναφτιάξουμε, να τα ξαναστήσουμε. Αυτά πρέπει με προτεραιότητα και φιδό να τα κρατήσουμε με νύχια και με δόντια. Προτεραιότητα βασική και αυτό. Τρίτος πυλώνας. Ανάπτυξη. Κάτω από αυτόν τον τίτλο έχουν ακουστεί και έχουν υποθεί
πάρα πολλά χιλιάδες, αν θέλετε, ερμηνευτικά σχόλια έχουν αποτυπωθεί. Η ανάπτυξη πρέπει να έχει περιεχόμενο. Πρέπει να έχει ουσία και να έχει και κατεύθυνση. Εάν αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν σε αυτόν τον όρο, τότε θα ζούμε αυτό το οποίο ζήσαμε 3,5 χρόνια τώρα, αποσπασματικές επιλογές, αποσπασματικές συμπεριφορές, οι οποίες αγγίζανε τα όρια της συναλλαγής. Το 2010 αφήσαμε στον Δήμο το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του τόπου. Προσέξτε, το 2010 αφήσαμε στρατηγικό σχέδιο για Έδεσα και Βεγορίτιδα, μολονότι δεν είχε επέλθει ενοποίηση. Βλέπαμε από τότε μακρύτερα. Δυστυχώς, στον κάλαθο των αχρήστων, όπως και τόσα άλλα, φοβήθηκαν. Μη και η υιοθέτηση των απόψεών μας τους χαρακτηρίσει. Για εμάς ανάπτυξη σημαίνει συγκεκριμένη στοχοθεσία στρατηγικής σημασίας. Πού πάει ο Δήμος μας, ποιος είναι ο Δήμος μας, τι χαρακτηριστικά έχει. Είναι ένας Δήμος ο οποίος πατάει σε δύο σκέλη. Πρωτογενή τομέα, παροχή υπηρεσιών. Μακάρι να είχαμε την δυνατότητα ανάπτυξης και του δευτερογενή τομέα ή έστω ενδυνάμωση κάποιων μικρών δομών. Όμως, πρωτογενής τομέας, δηλαδή κεράσι, δηλαδή μήλο, δηλαδή ροδάκινο, είναι αυτά τα οποία μας ταΐζουν, μας συντηρούν, μας στηρίζουν στην καθημερινότητά μας ως οικονομία χρήματος. Τιμή και δόξα στους αγρότες που σε δύσκολους και χαλεπούς καιρούς, με φάρμακα στα ύψη, με λιπάσματα στα ύψη, με δρόμους ασυντήρητους, με νερό άρδευση στα ύψη, αγωνίζονται και στηρίζουν όλη την οικονομία. Ακούστε ένα ακόμα παράδειγμα. Είναι μέσα ανάμεσά μας ο Γιώργος Οσίπκας, ο οποίος έφερε την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να κάνουμε, επειδή ζούσαμε την αγωνία της μετεξέλιξης του κερασεώνα της περιοχής, την μετεξέλιξη βλέπαμε να γίνεται αποσπασματικά, ο Γιώργος Οσίπκας είχε μια ιδέα και τον τιμώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Κάτι πρέπει να κάνουμε, μου λέει, Γιάννη, για να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε υποκείμενα και ποικιλίες του κερασιού πώς συμπεριφέρονται στον Δήμο μας και τελικά μέσα από αυτό να κάνουμε τις επιλογές μας για να αναστήσουμε, ανακαινήσουμε τον κερασεώνα του Δήμου της Έδεσας. 5 υποκείμενα δοκιμάστηκαν σε έκταση 8,5 στρεμμάτων και 42 ποικιλίες. Ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα το οποίο επιμελήθηκε ο ίδιος προσωπικά με κάποιες ελάχιστες βοήθειες. Ξέρετε τι έγινε? Από την επόμενη της ανάληψης των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής δόθηκε για βόσκηση. Αυτή είναι η αντίληψη για το πώς βλέπουνε κάποιοι την ανάπτυξη στον τόπο και αυτή είναι η αντίληψη που έχουμε εμείς για την ανάπτυξη στον τόπο. Να θυμίσω επίσης, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία, την επίσκεψη του κορυφαίου και
ερασολόγους στον κόσμο, στον Δήμο της Έδεσας, του Link Long από την Αμερική, όπου έμαθε τους δικούς μας ανθρώπους εδώ εφαρμογές και συστήματα κλαδέματος. Μήπως και αυτό δεν πέρασε στα ψηλά, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μήπως ο Μπατιστίνη δεν ήταν εδώ πέρα για αυτά τα ζητήματα. Ήταν εδώ γιατί έτσι εννοούμε εμείς την ανάπτυξη του τόπου μας. Όχι όπως είπα και χθες στην ομιλία την κεντρική που κάναμε στην Άρνησα. Κάποιοι εννοούν την ανάπτυξη ή την παρουσία του στα κοινά με τον εξής τρόπο. Ξέρετε τι λένε οι Ιαπωνέζοι όταν θέλουν να προμοτάρουν ένα προϊόν? Λένε ως παράδειγμα, το καλύτερο διαφημισμένο προϊόν είναι το αυγό. Γιατί? Γιατί μισή ώρα πριν κακαρίζει η κότα και μισή ώρα μετά ξανακακαρίζει η κότα. Στην προκειμένη περίπτωση στο Δήμο μας μόνο κακαρίζανε 3,5 χρόνια. Από αυγό τίποτα. Είναι δυνατόν να μιλάμε για πρωτογυστήριξη του πρωτογενή τομέα και να μην δούμε την ποιότητα και την κατάσταση των αγροτικών δρόμων? Είναι δυνατόν να μην δούμε την επάρκεια του αρδευτικού νερού και πώς θα το διασφαλίσουμε? Είναι δυνατόν να μην δούμε τις τάσεις όπου γεμίζουν τα βιτία για να κάνουν ψεκασμούς? Να θυμίσω σε όλους σας ή τουλάχιστον σε κάποιους οι οποίοι είναι εδώ μεταξύ μας και είναι από τη Βεγορίτιδα. 19 και 20 άτομα στη σειρά για να κάνουν ένα γέμισμα βιτίου. Μία μέρα για ένα βιτίο. Έτσι εννοούμε την ανάπτυξη? Αυτονόητη υποχρέωση του Δήμου να διασφαλίσει τα στοιχειώδη εργαλεία στους αγρότες για να μπορέσουμε να πορευτούμε στο μέλλον. Αν μη τι άλλο, να διευκολύνουμε την έτσι κι αλλιώς δύσκολη δουλειά τους. Μου θυμίζει ο Μένιος ότι μετά από 3,5 χρόνια απραξίας ξαφνικά θυμηθήκαμε στις 12 η ώρα το βράδυ με τα φώτα των τρακτέρ να περνάμε σωλήνες από χωράφι σε χωράφι. Να σας πω και κάτι ακόμα. Μόλις χτες στις 10 το βράδυ αναρτήθηκε στη διάβια, ξέρετε τι, και κατά τα άλλα δεν έχουμε χρήματα για να κάνουμε τίποτα, η απόσπαση και η τοποθέτηση υπαλλήλων στον Δήμο της Έδεσας. 8 τον αριθμό σε 5 μέρες, μόλις 3 μέρες πριν από τις εκλογές. Αυτή η συμπεριφορά υπακούει σε κάποια δεοντολογία? Σε καμία. Προχωρώ. Το πρώτο σκέλος, είπαμε, είναι η στήριξη του πρωτογενή τομέα. Και όπως είπα, εκεί εγκαθιστούμε ισχυρή αντιδημαρχία αγροτικής πολιτικής και άρδευσης, ώστε να διαχειρίζεται αυτόνομα τα ζητήματα του αγροτικού κόσμου του Δήμου μας. Το δεύτερο σκέλος, παροχή υπηρεσιών, όπως είπα, στείλουμε την υπηρεσία, την αντιδημαρχία τουρισμού και αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας. Γιατί? Όπως είπα, ο δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης είναι η παροχή υπηρεσιών. Άρα λοιπόν, το κορυφαίο προϊόν και μοναδικό το οποίο έχουμε ως τόπος να προβάλλουμε είναι αυτό το οποίο ο Θεός μας το έδωσε απλόχερα.
Τα 2.500 μέτρα είναι χιόνι. Κατεβαίνουμε. Λίμνη Βεγορίτιδα. Ένας εξαιρετικά σημαντικός πόρος στην ενδοχώρα του Δήμου της Έδεσας. Υγρότοπος Άγρα νησίου Βρυτών. Καρακάγια, καταράκτες του Άγρα, Καρακάγια, το αστικό κομμάτι της Έδεσας, η έκφραση του καταράκτη. Φτάνουμε στον κάμπο στα 30 μόλις μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας. Από τα 2.500 μέτρα μέχρι τα 30 μέτρα, μόλις σε 30 χιλιόμετρα, η φύση, το νερό σε όλο της το μεγαλείο. Χιονοδρομικό. Αξιοποίηση του μέσα από μακροχρόνια χρήση, ώστε επιτέλους να γίνουν επενδύσεις. Λίμνη Βεγορίτιδα, όπως είπα, ο σημαντικότερος πόρος. Τι ζούμε εκεί? Βιολογικός καθαρισμός υπάρχει στην παραβεγορίτιδα ζώνη? Όχι, σας λέω. Είχε ενταχθεί και απεντάχθηκε. Πώς θα προστατεύσουμε το νερό? Μέλημα πρώτο. Βιολογικός καθαρισμός στην παραβεγορίτιδα ζώνη, άμεση προτεραιότητα. Συμφωνημένη διαδικασία για το 5-15 της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε τα αναπτυξιακά project που χρειαζόμαστε, ώστε να αξιοποιηθεί η πάρα πολύ μεγάλη υποδομή και βαριά που υπάρχει στον Άγιο Αθανάσιο. 2.500 κλίνες, οι οποίες μόλις 3,5 μήνες αξιοποιούνται. Τι να πουν οι άνθρωποι αυτοί? Με το μαχαίρι στο λαιμό, το πιστόλι στο κρόταφο και τις τράπεζες να τους κυνηγάνε. Επιτέλους, πρωτοβουλίες για να στηρίξουμε την επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα. Υγρότοπος Άγρα νησίου Βρυτών. Στην τύχη του αφημένος. Έχετε δει τους καλαμιώνες. Έχετε δει την περιμετρική οδό, την κατάσταση. Έχετε δει την κατάσταση των λιμάτων που πέφτουν μέσα και δημιουργούν ευτροφισμό. Επιτέλους, πότε θα αντιληφθούμε το μέγεθος, τη δύναμη και την αξία αυτού του υγρότοπου? Για εμάς, όπως έχετε δει ήδη στις δράσεις που έχουμε κάνει, αποτελούσε προτεραιότητα και αυτό θα γίνει τώρα. Να θυμίσω το πρόγραμμα Τζέσικα, το οποίο προετοιμάσαμε, ύψους 143 εκατομμυρίων ευρώ, με δράσεις οι οποίες ξεκινούσανε από τους καταράκτες του Άγρα και τελείωναν στο Λόγκο, σε ένα απίστευτο αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο προϋπέθεται ένα στοιχείο μόνο: την μεταφορά του γηπέδου από το κέντρο της πόλης στην περιοχή του Πασά Τσαΐρ. Εντάξαμε το έργο, μελετήσαμε το έργο, χρηματοδοτήσαμε το έργο, κάναμε τις απαλωτριώσεις και έργο δεν έγινε. Κάποιοι έχουν ευθύνη γι' αυτό. Όπως φέρουν ακέραιοι την ευθύνη, γιατί το πρόγραμμα των 143 εκατομμυρίων ευρώ δεν προχώρησε. Να εξηγήσω, θέλω κάτι. Ότι πήγα προσωπικά στο γραφείο και ζήτησα από τον Δήμαρχο το πρόγραμμα αυτό να το τρέξω, γιατί το ήξερα από μέσα, και να καρποθεί ο ίδιος τα ωφέλη. Δεν υπήρξε καμία συνεργασία.
Η κυρία Σουόρτς 3 φορές μάταια προσπάθησε να προσεγγίσει το Δήμο και βρήκε την πόρτα κλειστή. Ήταν επιλογή. Ήταν επιλογή να χάσουμε από τον τόπο μας αυτά τα τόσο σημαντικά έργα. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε γι' αυτό στις 18 Μαΐου. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε γιατί δεν προχώρησε το ήδη ενταγμένο αρχαιολογικό μουσείο ως πράξη σύνδεση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε γιατί δεν βρέθηκε λύση για το δικαστικό μέγαρο της πόλης. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε γιατί τόσα άλλα ζητήματα χάσαμε στην πορεία ενώ δεν έπρεπε να χαθούνε. Να θυμίσω, θέλετε κάτι? Υπήρχε κανείς περίπτωση από εσάς να πιστέψει ότι αν ήμασταν στη διοίκηση του Δήμου θα έφευγε το Πανεπιστήμιο από την πόλη? Υπάρχει έστω κι ένας που έχει αυτή την ψευδέστηση? Αλλά η παθητική συμπεριφορά, η παθητική στάση και η σκέψη ότι εμείς γιατί να μην μεταφέρουμε ακόμα και τις υπηρεσίες του Δήμου εκεί, υπονόμευσαν όποια διαπραγματευτική ικανότητα είχαμε. Αξίζουνε την τύχη που τους επιβελάζετε στις 18 του Μαΐ. Αυτά και άλλα πολλά θα μπορούσα να σημειώσω, θα μπορούσα να αναφέρω και ως επιλογές και ως προτεραιότητες και ως κατευθύνσεις τις οποίες έχουμε. Έχει κανένα νόημα? Απευθύνομαι μήπως σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν θυμητικό? Απευθύνομαι μήπως σε ανθρώπους οι οποίοι μας πρωτογνωρίζουνε? Απευθύνομαι μήπως σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν με ποιους έχουνε να κάνουνε? Όχι, ε! Δεν τα ακούω. Έτσι, μπράβο! Αυτό θα τους το θυμίσουμε την Κυριακή στις 18 του μήνα. Ξεχνάμε το βιολογικό καθαρισμό, ποιος τον έκανε? Ξεχνάμε ποιος έκανε το κοιτά? Ποιος έκανε τις πεζοδρομήσεις? Ποιος δημοπράτησε τους ποταμοβραχίωνες? Ποιος έκανε το αντιπλημμυρικό της πόλης? Ποιος? Δεν ξεχνάμε. Είμαστε η δύναμη της εγγύησης. Είμαστε η δύναμη της σιγουριάς. Είμαστε η ανανεωμένη δύναμη ανατροπής. Δώστε μας τη δύναμη να αλλάξουμε ό,τι στραβό έχουμε ακόμα και εμείς κάνει. Δώστε μας τη δύναμη να αλλάξουμε το αύριο του τόπου. Είναι επικίνδυνο. Στην άλλη πλατεία, μικρή μεγάλη αυτή είναι, στην άλλη πλατεία αν πάτε θα ακούσετε μυσαλλοδοξία. Στημένο λαϊκό δικαστήριο. Η απάντησή μου είναι μία. Μία είναι η απάντηση. Ότι για ό,τι ευθύνομαι, για όσα μου καταμαρτύρησαν αυτά τα 3,5 χρόνια, δεν θα απαλογηθώ στις φιέστες που στείλουνε οι άνθρωποι τους δεξιά και αριστερά. Θα απολογηθώ στα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας όταν μου ζητηθεί και αν μου ζητηθεί. Σε εσάς όμως, κοιτώντας σας τα μάτια,
Έχω χρέος να σας πω ότι αυτό που βλέπετε μπροστά σας είναι αυτό που επί 54 χρόνια ξέρατε και γνωρίσατε. Ένας άνθρωπος καθαρός που πάντα σας κοιτούσε στα μάτια. Ευχαριστώ όλους όσους φρόντισαν τα 3,5 αυτά χρόνια να σφυριλατίσουν την ψυχή μου και τα νεύρα μου. Ευχαριστώ όλους όσους με έκαναν πιο δυνατό. Ευχαριστώ όλους αυτούς που μέσα από τη συμπεριφορά τους με έκαναν ακόμα περισσότερο άνθρωπο. Θα δείτε από την 1η του Σεπτέμβρη και μετά μαζί με τους 116 άξιους συνεργάτες μια άλλη διοίκηση. Την διοίκηση της νέας εποχής της Έδεσας. Στοίχημα σε αυτήν την διαδρομή των 5 χρόνων το να στήσουμε την επόμενη γενιά των ανθρώπων οι οποίοι θα διαχειριστούν το μέλλον του τόπου. Και αυτό θα το κάνουμε μαζί σας. Άξιοι συνεργάτες στη διάθεσή σας, άξια εργαλεία στα χέρια σας για ένα μέλλον και ένα αύριο που σας αξίζει. Εμείς σας κοιτάμε στα μάτια. Όσοι μπορούν να σας κοιτάξουν στα μάτια, ψηφίστε τους. Όσους όμως χαμηλώνουν το βλέμμα τους από ντροπή, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, φίλες και φίλοι, στις 18 του Μάη. Ζητάμε ισχυρή στήριξη, δύναμη στα χέρια και τα πόδια, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε ό,τι κακό κείμενο υπάρχει στον τόπο. Ζητάμε στις 18 του Μαΐ να τελειώνουμε με τις εκλογές μια και όξο, όπως είπαμε. Στις 18 του Μαΐ πάμε μπροστά όλοι μαζί για το μέλλον που μας αξίζει. Ενώνουμε τις τύχες μας και κάνουμε το αποφασιστικό βήμα στο μέλλον. Αφήνουμε πίσω μας ό,τι μέχρι τώρα μας χώρισε. Ενώνουμε δυνάμεις και με τους αντιπάλους μας. Πάμε μαζί για αυτό που αξίζει στον τόπο μας. Θα μας δώσετε τη δύναμη, έτσι δεν είναι? Δεν το άκουσα δυνατά? Πιο δυνατά να το ακούσουν εσύ θέμελα. Αυτή είναι η Έδεσα. Αυτή είναι η ψυχή της. Για αυτήν αγωνιζόμαστε κάθε μέρα. Κάθε κύτταρό μας γράφει Δήμος Έδεσας. Είναι στο αίμα μας η αγάπη για τον τόπο. Και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε με κανέναν. Θέλω στην κορύφωση αυτής της προεκλογικής περίοδου να ευχαριστήσω όλους
όλες όλες τις παρατάξεις στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και είναι πολλές. Ένα χειροκρότημα για τις παρατάξεις που συμμετέχουν. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου, έτσι κι αλλιώς είναι αυτονόητα, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου και λοιπά που κάνουν στα Όσκαρ, εντάξει. Δεν κάνω τέτοια πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω όμως από καρδιάς και δημόσια μπροστά σας αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ο καθένας του ξεχωριστά από τους 116 έβαλαν μία σφραγίδα στην ψυχή μου μέσα, δίνοντας μία ψήφο εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή που είχα. Τους θεωρώ αδέρφια μου, τους θεωρώ αίμα μου και δεν πρόκειται να τους προδώσω ποτέ. Τιμήστε τους, τιμήστε τους, γιατί σε δύσκολες στιγμές είπανε όχι, δεν κάνουμε πίσω. Θα είμαστε δίπλα σου και θα υποστούμε μαζί σου αυτό που νομίζουν οι άλλοι ότι μπορεί να συμβεί. Βλέπετε κάτι εσείς? Συνέβη κάτι? Δεν συνέβη τίποτα. Είμαστε εδώ, ζωντανοί. Είδαμε ημερομηνίες να τρέχουνε. Είδαμε χαρτιά να πάνε να έρχονται. Είδαμε πολλά. Αλλά είμαστε εδώ, παρόντες, σε μία μάχη μόνο με το κακό μας εαυτό. Αυτόν έχουμε απέναντί μας. Κανέναν άλλον. Ευχαριστώ στους 116 άξιους, δυνατούς, φίλους, αδερφούς. Εμείς στην αυλαία της προεκλογικής περίοδου, εδώ στην κατάμεστη πλατεία Ελευθερίας, δεσμευόμαστε. Την ψήφο σας θα την τιμήσουμε. Την κάθε λέξη μας θα την κάνουμε πράξη. Και ακόμα περισσότερα, και το ξέρετε. Η δύναμή μας έρχεται μέσα από τη θέληση τη δική σας. Η ψήφο σας είναι εργαλείο. Έχετε περιέργεια? Έχετε απορία? Όχι, ε! Εγώ θα σας την ανοίξω. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι 116 άξιοι άνθρωποι του συνδυασμού ΕΒΕΣΑ ΕΝΕΡΓΟ. Κεντρικό ψηφοδέλτιο ΕΒΕΣΑΣ, Αθανασίου Κωνσταντίνος. Αλεβίζος Δημήτριος. Αποστόλου Δημήτριος. Γιάννου Δημήτριος. Ο καλός είναι αυτός. Γιούρος Αντώνιος. Γέργη Όλγα. Γκέτσκα Αντελίνα. Αλβανίδα που τιμά το συνδυασμό μας, το διαπολιτισμικό χαρακτήρα μας. Μου λένε άρρωστη. Την αρρωστήσαμε την καλή. Καβαδάς Δημήτριος, ο Νέστορας της πολιτικής.
Γιάννης. Καρτσαμάρης Αντώνης. Κατσάρα Νίνα. Κίτσος Τίνος. Κούκος Γιώργος. Μάρκου Διονύσης. Μασλίγκα Ευαθία. Μουρατίδη Σύλληβος. Μουρτζα Ελένη. Μπέλβας Μιχάλης. Μπογδάνης Γιάννης. Μπόγιας Αργύρης. Μπόλτσης Κωνσταντίνος. Μωραΐτου Μαρίνα. Ναυρούδογλου Στυλιανή. Παπαδοπούλου Λίνα. Πεντερίδης Κώστας. Πετρόπουλος Βασίλης. Ο Ρωσικόπουλος ο Βασίλης, για να ανέβει, του είπα ότι δεν πρόκειται να ανέβω εγώ. Ρωσικόπουλος Βασίλης. Σεραφείμ Δέσποινα. Σιούλη Αναστασία. Γιώνης Κάσος. Σμυρλόγλου Μάχη, η μάχη μας. Σφίρτσης Φάνης. Καρβάλης Ευάγγελος. Τζάκος Αντώνης. Φράγκου Κιανίδου Ελισάβετ. Μου λένε
ότι πήδηξα τον Τράπκο τον Κώστα. Τράπκος Κώστας! Παπαδόπουλος Λευτέρης! Παρθενόπουλος Γιώργος! Και ο Γιάννης Ωράδης! Μία γρήγορη ανάγνωση και να χειροκροτήσουμε όμως τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μάχη σε τοπικό επίπεδο κάθε μέρα και είναι η ψυχή του συνδυασμού. Στον Άγρα, Δασκάλου Δημήτρη, Μπακίρτσης Γιώργος, Βοζίνη Εφημία, Σουρλίνης Χρήστος, Σταυρητά, Βοζίνο Ελένη, της Κύρης Γιώργος, Μπαραμπάνης Νίκος και Τζαβέλας Τωμάς. Στην Καρυδιά, Πυρόζης Τάσος, Κότσιου Βαγγέλης, Πέγιος Χρήστος, Τσαπούλη Μαρία. Να ανεβαίνουμε παιδιά, να ανεβαίνουμε, να ανεβαίνουμε. Στο μεσημέρι, Γέργης Αθανάσιος, Γιάντσης Πέτρος, Γιώργη Ανδρονίκη, Γιώργης Κωνσταντίνος. Στο νησί, Κουνούσης Πέτρος, Καπούρη Αλεξάνδρα, Μάινου Ελισάβετ, Νίκου Πέτρος. Στην Πλατάνη, Δημόπουλος Δήμος, Μίσιος Δημήτρης, Τσαούση Σουλτάνα, Τσίτσι Χριστίνα. Στο Ριζάρι, Αμπατζή Ελένη, Ζανταρίδη Σάβας, Ιερόπουλος Γιώργος, Κατικαρίδης Ανδρόνικος. Σωτήρα, Γατσούλης Γιώργος, Γιαννούσης Βαγγέλης, Μπόσκος Γιάννης, Μποζίνου Γεωργία. Φλαμουριά, Βλαδίκα Ευδοξία, Ευγενιάδης Γρηγόρης, Ροδοδίτης Βαγγέλης, Τεχοδίτης Χρήστος. Στον Άγιο Αθανάσιο, Δημούλτσι Ουρανία, Κέκης Χρήστος, Τζίκας Γεώργιος, Τόητος Λάζαρος. Στην Άρνησα, Γέσκιος Παναγιώτης, Ιωσιφίδου Κυριακή, Μπόργιας Χαράλαμπος. Παπαγιαννίδης Γεώργιος. Στο Γραμματικό, Βαβουλίδης Γιάννης, Μέσκος Νίκος. Στην Παναγίτσα, Γιάνκου Ευάγγελος, Παπαδόπουλος Γρηγόριος, Στρέφκου Εκατερίνη, Χαραλαμπίδης Χρήστος. Περέα, Καγιόγλου Χαράλαμπος, Πάγκας Παναγιώτης, Νίκου Νικόλαος, Πασχαλίδης Δημήτριος. Παρακαλώ να έρχονται ένα-ένα τα άτομα, τους ήρωες, αυτούς που δίνουν τη μάχη κάθε μέρα ανάμεσά σας, το τοπικό της έδεσας. Ένα-ένα θα το κάνουμε. Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Πισέκη. Γεια
σας Παλάνη Μάινου Μαρία. Γεια σας Χατζηγιάννη Σωτηρία. Το Δίσκας Γεώργιος. Παπαδημητρίου Μιχάλης. Τσόμις Νικόλος. Ζήσης Κωνσταντίνος. Τώρα ξέρετε γιατί έγινε αυτό. Δεν είχα τη σελίδα με τα ονόματα και μην μου ξεφύγει κανένας. Όπως βλέπετε, είμαστε η μεγάλη οικογένεια του συνδυασμού ΕΒΕΣΑ ΕΝΕΡΓΟ. Ένα μπουκέτο λουλούδια από το κήπο της ΕΒΕΣΑΣ. Πιο ωραία από αυτά δεν είμαστε. Ξέρετε λοιπόν τι πρέπει να κάνετε στις 18 του Μάη. Μια και έξω, δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Μια και έξω για να πιάσουμε δουλειά. Μια και έξω την ψήφο σας, δύναμη ευθύνης για μας. Σας ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς. Η δύναμή μας είναι η αγάπη σας. Από εκεί αντλούμε το κουράγιο για να συνεχίσουμε. Από εκεί αντλούμε το κουράγιο να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Ξέρουμε ότι την Κυριακή είναι απλά διαδικαστικό το ζήτημα. Ξέρουμε ότι έχουμε κερδίσει. Ξέρουμε ότι είμαστε πρώτοι στην εμπιστοσύνη σας. Φίλες και φίλοι, το πάρτι αυτό όπου ανοίξαμε και κοινωνήσαμε τις ψυχές μας συνεχίζεται απέναντι με τον Πέτρο και τον Γιώργο που συνεχίζουν αυτή τη στιγμή, που ξεκινάνε μάλλον αυτή τη στιγμή το αποχαιρετιστήριο πάρτι. Πάμε για σφινάκια!